με στόχο την προστασία των πολιτών από το ανερχόμενο κύμα καύσωνα, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εφιστά την προσοχή και ανακοινώνει ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας των πολιτών από τις υψηλές θερμοκρασίες. Να πούμε ακόμα στους πολίτες ότι θα πρέπει να αποφύγουν την εργασία σε μέρη με πολύ ήλιο και πολύ ζέστη όλη τη διάρκεια της ηλιοφάνειας, να μην κάνουν εργασίες που απαιτούν σωματικό βάρος και κόπο, καθώς επίσης να βρίσκονται σε κλιματισμένους χώρους ή να κάνουν αρκετά ντους, να πίνουν πολλά υγρά και να αποφύγουν βαριά τροφή, υνοπνευματώδη ποτά και οτιδήποτε άλλο προκαλεί σωματική κόπωση. Επίσης, εν όψη του τριήμερου καύσωνα, ο Διευθυντής της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Χαράλαμπος Θεργιάδης, προειδοποιεί σχετικά με τις μετακινήσεις. Ιδιαίτερη προσοχή και στις μετακινήσεις των οδηγών, επειδή επίκειται το τριήμερο, θα πρέπει όλοι να πηγαίνουν με χαμηλές ταχύτητες, να έχουν καλά συντηρημένα αυτοκίνητα με τον κλιματισμό τους μέσα και να αποφύγουν τις μεσημεριανές ώρες να είναι μέσα στο όχημά τους. Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας βρίσκεται σε συζητήσεις με τους Δήμους ώστε να εξασφαλίσουν κλιματιζόμενους χώρους ανοιχτούς για το κοινό κατά τη διάρκεια του κύματος καύσωνα. Αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις των Δήμων. Η συζήτησή μας είναι πρώτα απ' όλα με το Δήμο Θεσσαλονίκης για το Βελίδιο, το οποίο είναι ένας μεγάλος χώρος, ο οποίος μπορεί να φιλοξενήσει αρκετά άτομα, καθώς επίσης τοπικά και με όλους τους Δήμους, τα μέρη τα οποία υπάρχουν, κάποια δημοτικά γυμναστήρια, κάποιοι χώροι οι οποίοι είναι εκθεσιακοί χώροι των Δήμων που έχουν κλιματισμό, θέατρα των Δήμων. Οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό και με άλλους ατμοσφαιρικούς παράγοντες μπορούν να προκαλέσουν στον ανθρώπινο οργανισμό διάφορες διαταραχές ποικίλης βαρύτητας, από την απλή θερμική εξάντληση μέχρι τη θερμοπληξία. Γι' αυτό κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να ακολουθήσουν τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας, ιδιαίτερα για όσους ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.